τον συντονισμό και τη συνεργασία σε τακτική βάση με την τοπική αυτοδιοίκηση προωθεί η Πολιτεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Την Παρασκευή έγινε ευρεία σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Καρδαλιά και τον καθηγητή Σωτήρη Τσόδρα συμμετείχαν ο Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορύδη, ο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, ο Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο, ο Πρόεδρο τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδα Δημήτρη Παπαστεργίου και ο Πρόεδρο του ΕΟΔΗ Παναγιώτη Αρκουμανέα. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίση οι 13 περιφερειάρχε τη χώρα, ενώ ο καθηγητή κ. Τσόδρα ενημέρωσε εκτενώ του περιφερειάρχε για την επιδημιολογική εικόνα κάθε μία από τι 13 περιφέρειε. Σκοπό τη σύσκεψη ήταν η σε βάθο ενημέρωση των περιφερειαρχών για την κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τη διασπορά του κορονοϊού και ο καλύτερο συντονισμό όλων υπό την υποπτία των φορέων και τη διαχείριση τη πανδημία. Στο πλαίσιο τη συζήτηση, συμφωνήθηκε η σύσκεψη να επαναλαμβάνεται κάθε Παρασκευή για την αμφίθερομη ενημέρωση των εκπροσώπων τη τοπική αυτοδιοίκηση και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των δράσεών του. Στο μεταξύ, η ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκαν οι αναλύσεις και της 21ης σειράς δειγμάτων ακαθάρτων υδάτων στο Λεκανοπαίδιο Ιωαννίνων. Οι αναλύσεις αφορούν τις δειγματοληψίες της 4ης εβδομάδας του Φεβρουαρίου, οι οποίες διενεργήθηκαν σε 13 σημεία της πόλης. Τα αποτελέσματα έδειξαν θετικά σήματα για κορονοϊό στην περιοχή του Άλσους και στην είσοδο των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού. Οι δημοτοληψίε και οι αναλύσει, οι οποίε δεξάγονται με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της ΔΕΙ, θα συνεχιστούν.